Καλημέρα. Έχουμε μια, όπως είπατε και εσείς χθες, μια ταχύ αντιμετώπιση από την πρώτη στιγμή του προβλήματος, έτσι δεν είναι? Ναι, πρόκειται για ένα βαρύ μεγάλο περιστατικό. 2.500 τόνοι, πάνω από 2.500 τόνοι ήταν το φορτίο πετρελαίου. Ωστόσο, η μέριμνα του Υπουργείου και του Λιμενικού ήταν αμέσως να σπεύσει την περιοχή, να ελέγξει την κατάσταση. Πράγματι, από την πρώτη ώρα σχεδόν του ναυαγίου έσπευσε στην περιοχή σκάφος του Λιμενικού και περιπολούσε. Δόθηκε ειδική μέριμνα ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες, κυρίως στεγανοποίησης του πλοίου αλλά και καθαρισμού των ακτών όπου εμφανίζονταν οι κοιλίδες. Αυτό επετεύχθη. Η στεγανοποίηση, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει επιτευχθεί. Και προχωράμε στον εντοπισμό κοιλίδων στη θάλασσα με τα σκάφη του Λιμενικού και των ιδιωτών που επιχειρούν, όπως και στον καθαρισμό στις ακτές. Βλέπετε κι εσείς, είστε από την πρώτη στιγμή κι εσείς στην περιοχή, βλέπετε ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση. Εδώ στο λιμανάκι προχτές η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη, σήμερα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Όπως μας έλεγαν κάτι και μύριζε σαν δηληστήριο η περιοχή, σήμερα είναι πολύ καλύτερη, δεν έχει κάποια δυσοσμία. Βλέπετε, μέσα σε δύο μέρες ήδη υπάρχει αποτελεσματικότητα. Εκτιμά ότι κάτι δεν πήγε καλά και είχαμε αυτή την έκταση στο κομμάτι της μόλυνσης. Υπήρξε κάποια ολιγορία κατά την άποψή σου? 2.500 τόνους πετρέλαιο που υπήρχε, έχει εκλειθεί μικρή ποσότητα, πολύ μικρή ποσότητα, και εντοπίζεται και αντιμετωπίζεται. Γιώργο, θα ρωτήσεις τον κύριο Καλαματιανό. Για να αποφευθούν και ευθύνες, αυτό θέλουμε να πούμε στους πολίτες και τους κατοίκους των περιοχών που έχουν πληγεί. Είμαστε εδώ για να ελέγξουμε, να αποδοθούν καταρχήν ευθύνες εκεί που πρέπει και δεύτερον να παραδοθούν η θάλασσα και οι ακτές όπως πρέπει, κατά δέοντα τρόπο. Ναι, σας ακούω. Αν έγιναν όλο τόσο γρήγορα όπως μας περιέγραψε ο κύριος Γενικός, ο κύριος Καλαματιανός, πώς δικαιολογείται αυτή η εξάπλωση της μόλυνσης? Ναι, μάλιστα, υπήρξε κάποια ολιγορία. Είναι από την Νατικά Σημάτη, από το στούντιο. Αν υπήρξε ολιγορία τελικά. Αν έγιναν όλα. Αν έγιναν όλα τόσο γρήγορα η αντιμετώπιση δηλαδή του προβλήματος, τελικά πώς υπήρχε αυτή η εξάπλωση? Ξαναλέω ότι εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι η κινητοποίηση πραγματικά ήταν άμεση. Το φορτίο ήταν πάνω από 2.500 τόνους, όπως είπα, πετρέλαιο, και εκλήθηκε πάρα πολύ μικρή ποσότητα. Ποια είναι αυτή η ποσότητα? Από ό,τι μας λένε και οι ειδικοί, οι εμπειρογνώμονες, η αντίδραση ήταν ταχύτατη. Είναι πολύ μικρή. Αλλιώς θα είχε μαυρίσει όλος ο Σαρωνικός. Ποια είναι αυτή η ποσότητα, ξέρουμε? Σε σχέση με την ποσότητα του φορτίου, η έκκληση ήταν πολύ μικρή. Επίσημα, ποια είναι αυτή η ποσότητα? Αυτό δείχνει ότι και η κινητοποίηση ήταν άμεση και η ανάθεση στην εταιρεία καθαρισμού ήταν πολύ γρήγορη. Και η αποτελεσματικότητα φαίνεται να είναι επαρκής. Δηλαδή, θέλετε να μας πείτε, κύριε Καλαματιανέ, ότι απεφεύθη ένα μεγαλύτερο πρόβλημα? Ναι, η απόλυτη καταστροφή θα ήταν αν κλειόταν όλη αυτή η ποσότητα στη θάλασσα και στις ακτές. Γνωρίζουμε τελικά επίσημα ποια είναι αυτή η ποσότητα τελικά που διέρευσε? Αυτό δεν μπορεί να προκύψει τώρα. Θα προκύψει από το πόρισμα, τα τελικά πόρισματα και τον έλεγχο. Εμείς δίνουμε τώρα ιδιαίτερη βάση στην απάντηση του πετρελαίου που υπάρχει μέσα στο σκάφος και έχει ξεκινήσει η διαδικασία και στην οπωσδήποτε σωστή και κατά το δέοντα τρόπο παράδοση της θάλασσας και των ακτών. Πότε θα υπάρξει αποκατάσταση? Μάλιστα. Διότι ακούμε ειδικούς να λένε από μέρες μέχρι χρόνια. Και επιχειρεί σκάφος, ειδικό σκάφος με ειδικό εξοπλισμό από το Διεθνή Οργανισμό που έχει εξοπλιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό ΕΜΣΑ. Επιχειρεί αυτό στη θάλασσα και μαζεύει κοιλίδες όπου εμφανιστούν. Έχουμε ζητήσει λοιπόν και τη Διεθνή Συνδρομή, όλα τα διαθέσιμα μέσα, είτε πλωτά, είτε χερσαία, είτε εναέρια που υπήρχαν και μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, έχουν χρησιμοποιηθεί σχεδόν από την πρώτη στιγμή. Κύριε Γενικέ, δίστανται οι απόψεις για το πότε θα γίνει η αποκατάσταση, ο χρόνος που θα χρειαστεί για να γίνει η αποκατάσταση, από ημέρες έως και χρόνια, λένε οι ειδικοί. Η εταιρεία που έχει, η ανάδοχος εταιρεία του καθαρισμού, αναφέρει ότι αυτό μπορεί να γίνει αποκατάσταση μέσα σε 20 μέρες ή ένα μήνα, των ακτών εννοώ. Βέβαια, η ζημιά είναι δεδομένη, προσπαθούμε, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια και εμείς και ελέγχουμε τους αρμόδιους που ασχολούνται με το ζήτημα, να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερο και κατά το δέοντα τρόπο. Δηλαδή, με οικολογικά μέσα, χωρίς τη χρήση χημικών, ώστε να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα από οικολογικής και περιβαλλοντικής πλευράς. Και όλο το κόστος της επιχείρησης αυτής. Πόσο θα στοιχίσει όλο αυτό και ποιος θα το πληρώσει? Πόσο θα στοιχίσει και ποιος το αναλαμβάνει? Δεν είναι τώρα, δεν μας απασχολεί αυτό τώρα. Εμείς προσπαθούμε όσο το δυνατόν να αντιμετωπίσουμε τον καλύτερο τρόπο την κατάσταση. Υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες. Η εταιρεία, η πλειοκτήτρια,
έχει την ευθύνη προφανώς να αναλάβει και την διεκπαιρέωση αυτού του κομματιού. Εμείς κοιτάζουμε ως Δημόσιο, ως Υπουργείο Ναυτιλίας, που συνεργαζόμαστε και με άλλα Υπουργεία, Υπουργείο Περιβάλλοντος, στην Περιφέρεια, τους Δήμους. Έχουμε πέσει όλοι στη μάχη της σωστής αντιμετώπισης του μείζωνος αυτού του θέματος. Δίνουμε τη μάχη ώστε να, να διεκπαιρεωθούν όλα κατά το δέοντα τρόπο. Έχει μιλήσει με την πλειοκτήτρια εταιρεία, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, για το τι ακριβώς συνέβη, διότι έχουμε ένα παλιό πλοίο μεν, αγκυροβολημένο δε, και μάλιστα σε καιρικές συνθήκες ιδανικές. Έτσι. Τι ακριβώς συνέβη και, εντάξει, πόρισμα δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να βγάλουμε και εξ αποστάσεως, αλλά υπάρχουν κάποιες υπόνοιες, κάποιες εικασίες ενδεχομένως. Βυθίστηκε στα καλά καθούμενα αυτό το πλοίο. Ξέρουμε κάτι για τα αίτια. Πόρισμα βέβαια δεν μπορούμε να βάλουμε. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες... γνωρίζουμε κάποια πράγματα για το πώς μπορεί να συνέβη αυτό που συνέβη. Το πλοίο ήταν αγκυροβολημένο. Καλές καιρικές συνθήκες. Δεν ήταν δύσκολες. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι η έρευνα έχει ξεκινήσει. Οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές διερευνούν την υπόθεση και τις συνθήκες του ατυχήματος και οι υπηρεσίες του Υπουργείου. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι το πόρισμα, ο έλεγχος θα είναι απόλυτος, άμεσος και οι ευθύνες θα αποδοθούν εκεί που πρέπει. Να ρωτήσουμε το Γενικό. Το πλοίο ήταν, αληθεύουν οι πληροφορίες ότι το πλοίο ήταν παροπλισμένο επί 8 χρόνια και ότι η ενημέρωση για τη βύθιση δεν έγινε από το ίδιο το πλήρωμα αλλά από παραπλέον πλοίο? Ήταν παροπλισμένο το πλοίο. Υπήρχε μια τέτοια πληροφορία ότι ήταν παροπλισμένο το πλοίο. Δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις. Εμείς είδαμε από τις υπηρεσίες μας ότι τα πιστοποιητικά του ήταν ενεργά. Όλα τα υπόλοιπα ερευνώνται με ειδικά εξειδικευμένα άτομα που ελέγχουν όλα αυτά τα ζητήματα. Γιώργο, δύο ερωτήματα. Αν έχουμε αποφύγει τον κίνδυνο επέκτασης της μόλυνσης και σε άλλα νησιά προς την Αίγινα, και αν θα υπάρξουν μέτρα στήριξης στους ψαράδες, στους καταστηματάρχες, στα σελήνια εκεί, θα υπάρξουν έτσι κάποια βοηθήματα, ένα βοήθημα οικονομικό ενδεχομένως σε αυτούς τους ανθρώπους που επλήγησαν? Δύο ερωτήματα. Νησιά και αποζημιώσεις. Ναι, δύο ερωτήματα. Λοιπόν, έχουμε αποφύγει λοιπόν τον κίνδυνο να εξαπλωθεί η ρήπανση και σε άλλες περιοχές όπως την Αίγινα, και σε σχέση με τις αποζημιώσεις, τι ακριβώς θα πράξετε? Κοιτάξτε, η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή από το σημείο του ναυαγίου είναι ότι έχει στεγανοποιηθεί το σκάφος ώστε να μην εκλείονται περαιτέρω ποσότητες πετρελαίου. Ό,τι υπάρχει διάσπατο επιχειρούν όλα τα διαθέσιμα σκάφη του λιμενικού και ιδιωτών και το ειδικό πλοίο με τον εξοπλισμό και μαζεύουν τις κοιλίδες που υπάρχουν στη θάλασσα. Τα συνεργεία εδώ καθαρίζουν. Πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω πρόβλημα. Είμαστε εδώ όμως για να αντιμετωπίσουμε ό,τι προκύψει. Σχετικά με τις αποζημιώσεις. Και κυρίως να ξεκινήσει, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία απάντησης, ώστε να αποφύγουμε οποιαδήποτε τέτοια εκροή και στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Τώρα, σχετικά με τις αποζημιώσεις, όπως προανέφερα, υπάρχει η πλειοκτήτρια εταιρεία. Είναι έτοιμα σύντομα τα πορίσματα σχετικά με τις συνθήκες του γεγονότος του ναυαγίου. Όλα αυτά που αναφέρεται πριν ερευνώνται. Από εκεί και πέρα, δήμοι, κάτοικοι, ζημιοθέντες μπορούν να απευθυνθούν είτε σε δημόσιες αρχές είτε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές ώστε να ζητήσουν αυτά που δικαιούνται. Ευχαριστούμε πολύ. Και εσένα και τον Γενικό Γραμματέα. Άρα, αυτό που μας είπε ο κύριος Καλαματιανός είναι ότι ο ζημιωθής, έτσι, οι ζημιοθέτες θα πρέπει οι ίδιοι να στραφούν εναντίον της πλειοκτήτριας εταιρείας. Αυτό εγώ εισέπραξα. Αυτό εγώ κατάλαβα. Εντάξει, εκεί έχουν αναλάβει και κάποιες πρωτοβουλίες και οι ίδιοι δήμοι, έτσι, για μαζικές...